Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Βλέπετε το δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης και θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με την πυρκαγιά η οποία ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή της Θέρμης. Παρουσιάζει πλέον καλύτερη εικόνα. Είναι μαζί μου στο στούντιο η Χριστίνα Τσόρμπα, συνάδελφος η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Νωρίτερα διακόψαμε, Χριστίνα, και την ροή του προγράμματός μας. Καλησπέρα, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας για το πώς έχουν τα πράγματα στη Θέρμη. Παρακολουθούμε εδώ τα πλάνα της Βεργίνα Τηλεόρασης από νωρίτερα το μεσημέρι. Πλέον είναι καλύτερη εικόνα της φωτιάς, όπως μας ενημερώνει το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας με το οποίο επικοινωνήσαμε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Μας είπαν λοιπόν ότι πλέον υπάρχουν διάσπαρτες εστίες στην περιοχή. Ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής με επίγειες, με εναέριες δυνάμεις και τώρα επιχειρούν οι πυροσβέστες έτσι ώστε να καταφέρουν να σβήσουν τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε ζωντανά με τον συνάδελφο Βασίλη Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται στη Θέρμη και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Θα έχουμε λοιπόν και εικόνα από το σημείο. Χριστίνα, πραγματικά δόθηκε μεγάλη μάχη, έτσι. Δόθηκε μεγάλη μάχη και η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του πυροσβεστικού σώματος του κ. Βασίλη Βαθρακογιάννη λίγο νωρίτερα ήταν ότι η πυρκαγιά στη Θέρμη εκδηλώθηκε ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση και κατοικίες και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Έφτασε κοντά σε σπίτια και σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσε ζημιές. Δεν μίλησε για το γεγονός ότι κατακάηκαν σπίτια, μίλησε για ζημιές που προκλήθηκαν σε κάποια σπίτια. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε, η εικόνα είναι καλύτερη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Αυτό το οποίο σου επιβεβαίωσαν και σένα τηλεφωνικά, Θεοδώρα Πότα, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σύντομα μπορεί να έχουμε και το ευχάριστο μήνυμα ότι έχει κατασβεστεί και δεν υπάρχει κανένα πύρινο μέτωπο. Η πραγματικότητα είναι ότι τρομάξαμε κάποια στιγμή. Γιατί λάμβανε διαστάσεις μεγαλύτερες από ό,τι φανταζόμασταν. Ευνοϊκό ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε ισχυρός άνεμος. Και βεβαίως ο Βασίλης Παναγιωτίδης και η κάμερα της Βεργίνα Τηλεόρασης ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί, με ζωντανά πλάνα και με διάφορες και με έκτακτη επικαιρότητα που καλύψαμε μέχρι τώρα το γεγονός. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Ναι, αυτό ευχόμαστε όλοι πραγματικά, Χριστίνα. Να πούμε ότι ήταν καταλυτική και η επέμβαση της αστυνομίας με δυνάμεις της τροχέας να ρυθμίζουν την κυκλοφορία αλλά και άλλων υπηρεσιών όπως τις ΟΠΚΕ, άνδρες τις οποίες βοήθησαν έτσι ώστε να απομακρυνθούν κάποιοι κάτοικοι. Είναι μεν εστάλει μήνυμα από το 112 στα κινητά κατοίκων έτσι ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πλην όμως υποθέτουμε ότι υπάρχουν άτομα και μεγαλύτερης ηλικίας, ενδεχομένως να μην έχουν στη διάθεσή τους κάποιο smartphone. Επομένως, πολύ σωστά κινητοποιήθηκαν άμεσα και οι αστυνομικές δυνάμεις έτσι ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα. Βλέπουμε εδώ, επαναλαμβάνουμε, εικόνες από την Βεργίνα Τηλεόραση από νωρίς το μεσημέρι, λίγο μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στην περιοχή της Θέρμης. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον Βασίλη Παναγιωτίδη, θα μας ενημερώσει όσον αφορά τα νεότερα. Φαινόταν πάντως πριν από λίγη ώρα, Χριστίνα, ότι θα πήγαιναν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Επιβεβαιώνεται πλέον αυτό και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ωστόσο, παραμένουν οι 60 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, τα οποία συνδράμουν στην κατάσβεση, μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό το οποίο είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή και με τον Δήμαρχο Κιλκής, ότι εκεί δεν μπορεί να συνδράμει και η περιφέρεια, γιατί δεν υπάρχουν μόνο χειριστές, δεν υπάρχουν μηχανήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να είναι υποστηρικτική. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν εθελοντικές ομάδες. Ο ΟΦΚ καθήνε και πάλι εκεί με τον Χρήστο Ράμο στην πρώτη γραμμή, γιατί είναι πολύ σημαντικό, όπως βλέπουμε. Ποτέ δεν αρκούν όλοι οι πυροσβέστες οι οποίοι συνδράμουν, αλλά χρειάζονται οπωσδήποτε και την εθελοντική βοήθεια αυτών των ομάδων. Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάμε εμείς, Χριστίνα, τώρα να επικοινωνήσουμε με τον Βασίλη Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας πει αφενός πού βρίσκεται και αφετέρου ποια είναι η εικόνα που έχει και νεότερες πληροφορίες. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και πάλι και Θεοδόρα και Χριστίνα. Να πούμε ότι μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας από την εικόνα που θα δείτε πίσω μου. Έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες που έγιναν από την πυροσβεστική υπηρεσία η φωτιά που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι της Πέμπτης εδώ στο Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνέδραμαν στην προσπάθεια αυτή ώστε να τεθεί γρήγορα η φωτιά υπό έλεγχο, ώστε να μην επεκταθεί. Μάλιστα, να πούμε πυροσβέστες παραμένουν επιποδώς να ρίχνουν νερό, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο πιθανής αναζωπήρωσης, όπως ανέφερε μάλιστα ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Βασίλης Βαθρακαγιάννης, σε σχετική ενημέρωση που έκανε σε αυτή. Λέει ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη και έχει έτσι ομαλοποιηθεί η κατάσταση, όμως δυνάμεις και επίγειες και εναέριες παραμένουν στο σημείο και συνδράμουν ώστε να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις. Να πούμε ότι σημαντική ήταν η συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας για τις εκκενώσεις και ενός ξενοδοχείου που υπάρχει στην περιοχή, ώστε να μην κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή, ενώ δεκάδες άνθρωποι, να πούμε πάνω σε αυτό, απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους έπειτα από εντολή της αστυνομίας. Να σημειώσουμε μάλιστα ότι νωρίτερα είχε εκπέμψει, είχε μάλλον σταλεί μήνυμα του 112 σε όλη την γύρω περιοχή, ώστε οι κάτοικοι να γνωρίζουν και να είναι σε σχετική εγρήγορση για το αν και εφόσον υπάρξει κάποια περίπτωση να ξεφύγει η συγκεκριμένη φωτιά. Να πούμε σε αυτό το σημείο, πολύ σημαντικό, ότι οι άνεμοι γενικότερα μπορεί να μην έπνεαν ισχυροί σε όλη την περιοχή, αλλά κατά τόπους υπήρχαν ενδείξεις για ισχυρούς ανέμους. Οπότε αυτό έκανε ακόμα τη δυσκολότερη την προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς. Ενώ πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο το ανέφερε και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι ότι είναι η τρίτη φωτιά, εκδήλωση φωτιάς στην ίδια περιοχή, στο Δήμο Θέρμης, τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό μπορεί να δείχνει και κάτι. Επίσης, να πούμε ότι στο σημείο από την πρώτη στιγμή έφτασε και ήταν παρόν και ενημερωνόταν για την κατάσταση και ο Υπουργός Μακεδονίας και ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τάξης, ο κ. Γκιουλέκας, αλλά και το εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Αττικής Μακεδονίας, ο κ. Τεργιάδης, όπως και όλοι ενημερωνόντουσαν, και το αρμόδιο Υπουργείο ενημερωνόταν φυσικά από τον κ. Τεργιάδη και από τον Υφυπουργό για την κατάσταση, αλλά και για την εξέλιξη των επιχειρήσεων που γινόντουσαν όλες αυτές τις ώρες, Χριστίνα και Θεοδόρα. Όσον αφορά τις ζημιές, Βασίλη, δεν ξέρω αν είδατε τι ακριβώς υπέστη σε αναβλές σπιτιών. Είδαμε αναφορές διαδικτυακά για ζημιές σε σπίτια, για κάποιες καταστροφές. Ήταν μεγάλης έκτασης, ήταν μικρής, γνωρίζουμε κάτι περί αυτού? Προς το παρόν γνωρίζουμε για κάποια σπίτια που υπέστησαν κάποιες καταστροφές. Ο Νίκος Οδούρτσης, όπως και νωρίτερα, μπορεί να σας δείξει ένα από αυτά τα σπίτια το οποίο υπέστη μεγάλες καταστροφές το συγκεκριμένο. Από ό,τι φαίνεται από την εικόνα που έχουμε, μπορεί να κάνει και zoom για να δούμε από κοντά το συγκεκριμένο σπίτι. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Κάποια άλλα σπίτια εδώ στο σημείο που βλέπουμε και αυτά υπέστησαν κάποιες ζημιές, κυρίως στις σκεπές τους. Γενικότερα σε αυτά τα 3-4-5 σπίτια εστιάζουμε που κάηκαν, τα υπόλοιπα ευτυχώς η φωτιά δεν κατάφερε να δημιουργήσει προβλήματα ή να κάνει κάποιες ζημιές. Επίσης, Βασίλη Παναγιωτίδη, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από τους δρόμους, γιατί κάποια στιγμή διεκόπη η κυκλοφορία στον δρόμο Περέας Πλαγιαρίου, Περέας Θεσσαλονίκης, σε κάποια σημεία. Ναι. Ο δρόμος Θεσσαλονίκης Πλαγιαρίου δεν διακόπει ποτέ, από όσο γνωρίζω. Τώρα, δρόμοι οι οποίοι οδηγούσαν στο Τρίλοφο και τα λοιπά, ναι, κατά διαστήματα υπήρχαν κάποιες διακοπές κυκλοφορίας για να μπορέσουν να μην υπάρξει ο κίνδυνος να ξεφύγει η φωτιά από το δρόμο και να αντιμετωπίσουν προβλήματα και με τους οδηγούς που διέρχονταν. Οπότε και σε εκείνο το κομμάτι
συνέδραμε και η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία φυσικά, όπως είπα νωρίτερα, για να μην σε συνεννόηση μεταξύ τους, για να υπάρχουν σωστές κατευθυντήριες γραμμές, να δοθούν σωστές κατευθυντήριες γραμμές, για να μην υπάρξουν θύματα ή προβλήματα άλλα τα οποία δεν τα θέλαμε φυσικά να συμβούν. Όπως αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν κινδύνευσε άνθρωπος, έτσι πάρα πολύ βασικό, το σημαντικότερο όλων. Μένει να δούμε βεβαίως και ποιες είναι οι ακριβείς ζημιές, να έχουμε σαφή εικόνα για το τι προκλήθηκε και σε πόσα σπίτια της περιοχής. Αντιλαμβανόμαστε πάντως και από το τοπίο ότι πλέον είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στην περιοχή της Θέρμης. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλεις να προσθέσεις, Βασίλη. Όχι, όχι. Προς το παρόν αυτή είναι η εικόνα που έχουμε, δηλαδή η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στο σημείο παραμένουν, και μπορούμε να το δείξουμε και αυτό στην εικόνα μας, διάσπαρτα σε διάφορα σημεία επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις, για να συνδράμουν γρήγορα ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπύρωση, σοβαρή αναζωπύρωση, και έχουμε ξανά τα χειρότερα όσο περνούν και οι ώρες. Επίσης βλέπουμε τώρα ότι ακόμα κάποια εναέρια μέσα επιχειρούν. Μπορείς να το δείξει ο Νίκος Οδούρτσης. Βλέπουμε ένα αέριο μέσο το οποίο περνάει πάνω από τις καμένες περιοχές. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό που σας είπα, περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει το όλο πράγμα, γιατί οι θερμοκρασίες παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές στο σημείο. Οπότε αυτό είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας για να υπάρξουν αναζωπυρώσεις. Γι' αυτό και βλέπουμε και πολλές πυροσβεστικές επίγειες δυνάμεις να βρίσκονται, να παραμένουν στο σημείο. Βλέπουμε ότι έγινε μια ρήψη τώρα σε κάποιο σημείο από τα εναέρια μέσα. Αυτό σημαίνει ότι όπου εντοπίζουν κάποια εστία που πάει να αναζωπυρωθεί, ρίχνουν νερό για να την φέρουν υπό πλήρη έλεγχο. Πάντως, Βασίλη, επειδή καλύπτεις πολλές φορές αυτές τις πυρκαγιές που ευτυχώς κλείνουν, τελειώνουν, ολοκληρώνονται με το λιγότερο δυνηρό τρόπο, θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει ότι έχουμε πια επιχειρησιακά η πυροσβεστική, ο συντονισμός που γίνεται από την περιφέρεια, οι επίγειες δυνάμεις, η εναέρια μέσα, ότι υπάρχει μια εμπειρία πλέον στην διαχείριση και με τη βοήθεια του 112 και της έγκαιρης εκένωσης περιοχών. Χριστίνα, μιλώντας με αρμοδίους γενικότερα και όχι μόνο σήμερα και στο παρελθόν, μας επισήμαναν κάτι και μας έλεγαν συγκεκριμένα ότι μια φωτιά όταν ξεκινάει πρέπει να την προλάβεις στην αρχή της. Αν την προλάβεις στην αρχή της, τότε είναι εύκολο να περιοριστεί και να σβήσει. Αν η φωτιά ξεφύγει, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι. Γι' αυτό και ό,τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε ότι βρίσκονται σε εγρήγορση όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για να φέρουν εις πέρας μια τέτοια επιχείρηση, γιατί πολύ απλά γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να αργοπορήσουν, να καθυστερήσουν, γενικότερα να ολιγορήσουν, γιατί αν τυχόν μία από αυτές τις φωτιές που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη, στην Κεντρική Μακεδονία και σε άλλες περιοχές της χώρας, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα. Να πούμε επίσης πολύ σημαντικό κάτι, ότι εδώ βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός, το συζητούσαμε κιόλας εδώ πέρα και με τον Νίκο Τοδούρτση που βλέπαμε τις εικόνες, αλλά και με άλλους που βρισκόντουσαν εδώ και παρατηρούσαν τα όσα συνέβαιναν. Πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι η θάλασσα είναι πολύ κοντά, οπότε τα αεροπλάνα, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα που γέμιζαν νερό, ήταν ελάχιστες οι αποστάσεις που έκαναν και ο χρόνος ήταν πολύ λιγοστός. Οπότε αυτό βοήθησε στο να γεμίζουν γρήγορα, να ανεφοδιάζονται γρήγορα τα αεροσκάφη, να έρχονται στο σημείο που πρέπει να επιχειρήσουν, να ρίχνουν το νερό και να ξαναπιστρέφουν γρήγορα πίσω στη θάλασσα για να ξανανεφοδιαστούν. Αυτό ήταν καθοριστικό για να μην ξεφύγει η φωτιά από αυτά τα σημεία. Τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι αν έχεις να διανύσεις μια μεγαλύτερη απόσταση για να ανεφοδιαστείς, η φωτιά έχει περισσότερο χρόνο για να κάψει.
φαντάζεστε ότι τα γρήγορα, τα άμεσα αντανακλαστικά μπορούν να αποδειχθούν σωτήρια. Βασίλη Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, για το ρεπορτάζ και εσένα και τον Νίκο Δούρτσι. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε επίσης, Χριστίνα, ότι πέρα από τη φωτιά στη Θέρμη, είχαμε πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση στην ΚΕΑ, στην Τζιά. Έκανε σχετική αναφορά και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής επισήμανε ότι αυτή την ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο και εκεί είχαν σταλεί μηνύματα από το 112 στους κατοίκους περιοχών. Λειτουργεί τελικά το 112, βλέπουμε, και έχει καλά αποτελέσματα. Καλύτερα να προλάβεις και να είσαι έτοιμος για το τι μπορεί να ακολουθήσει παρά να ενημερώνεις σε τελευταία στιγμή. Σωστά, είναι πραγματικά έτσι τα πράγματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι η έγκαιρη εκένωση, η έγκαιρη πληροφόρηση του κόσμου παίζει πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα βλέπουμε εδώ εικόνα από την Θέρμη, όπου η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Βαθρακογιάννη, η σημερινή μέρα είναι πολύ δύσκολη για το πυροσβεστικό σώμα. Ο ίδιος μίλησε για παρατεταμένο καύσωνα, για ξηρασία και για ισχυρούς κατατόπους ανέμους, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο από πλευράς των πυροσβεστικών δυνάμεων, και ανέφερε μάλιστα ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν εκδηλωθεί 48 συνολικά αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ανέφερε νωρίτερα ο κ. Βαθρακογιάννης, αντιμετωπίζουν ακόμη 4 πυρκαγιές στο σύνολο. Και δυστυχώς θα συνεχιστεί δύσκολη κατάσταση, γνωρίζουν ότι ο καύσωνας θα είναι πολύ περισσότερες μέρες, έτσι, θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή και μάλλον και την ερχόμενη εβδομάδα. Εμείς πάμε τώρα να επικοινωνήσουμε με τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεριάδη, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο της Θέρμης. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Καλησπέρα σας, κύριε Στεριάδη. Σας ακούω, ναι. Είμαστε καλησπέρα, στο στούντιο με τη συνάδελφο τη Χριστίνα την Τσόρμπα, και θα θέλαμε να μας δώσετε μία εικόνα και να μας πείτε βεβαίως για τα αίτια της φωτιάς, με δεδομένο και το πώς έχουν τα πράγματα στο Δήμο. Αναφέρομαι στην ανακοίνωση που εξέδωσε προχτές η Δημοτική Αρχή περί εμπρισμού, κύριε Στεριάδη. Για τη σημερινή κατάσταση να σας μιλήσω πρώτα απ' όλα ότι ακούστηκε ένας μεγάλος κρότος περίπου στις 1 το μεσημέρι και μετά μια διακοπή ρεύματος. Οπότε θεωρούμε ότι ξεκίνησε από κάποιο πυλώνα στο ρέμα ανάμεσα Πλαγιάρη με Τρίλοφο. Από εκεί και πέρα κινητοποιήθηκαν ανάμεσα όλες οι δυνάμεις. Πήγε και το μήνυμα 112 για τις περιοχές να είναι ενήμεροι πολίτες, επειδή είναι κατοικημένη περιοχή, έχει διάσπαρτες μονοκατοικίες όλη η περιοχή από το Πλαγιάρι μέχρι και τον Τρίλοφο. Μέσα στο ρέμα κινήθηκε η πυρκαγιά και ανάμεσα κατέρευσαν στις κατοικίες, σε αυλές. Είχαμε μια κατοικία η οποία έχει καεί εν μέρη. Τα υπόλοιπα είναι τα μηχανήματα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρισκόμαστε εδώ στο σημείο με όλες τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή είναι υπό πλήρη έλεγχο, κύριε Στεριάδη. Αυτή τη στιγμή είναι υπομερικό έλεγχο. Έχουμε θετικά μέσα, υπομερικό έλεγχο. Έχουν πάρα πολλά θετικά μέσα. Πάνω από 10 αεροπλάνα, ελικόπτερα, πετζετέρ όλων των τύπων ήρθαν και επιχείρησαν. Γιατί όπως είπαμε, είναι κατοικημένη περιοχή, είναι δίπλα στο αεροδρόμιο. Επειδή αναφέρατε τον πυλώνα, πυλώνα, ναι, της ΔΕΗ φαντάζομαι αναφέρεστε. Πιθανό, ναι, γιατί ακούστηκε όπως είπαμε μεγάλος κρότος δίπλα σε κάποιο σταθμό, μου μας είπανε, και μετά είχε και διακοπή ρεύματος. Οπότε λογικά λέμε ότι ίσως ήταν από κάποιο ρεύμα, από κάποιο μετασχηματιστή, αλλά αυτό θα εξεταστεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σωστά. Τώρα μαζί υπήρξαν, από ό,τι διαβάσαμε, και υδροφόρες από τους Δήμους. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, κύριε Στεριάδη, συμμετέχουν και οι Δήμοι για την κατάσβεση των πυρκαγιών? Είναι όλοι εδώ. Είμαστε και εδώ και με τον Δήμαρχο και τις δυνάμεις και τις περιφέρειες, όπως είπα, μηχανήματα έργου, υδροφόρα, τα πάντα. Μάλιστα. Και οι επόμενες μέρες αναμένονται δύσκολες, έτσι, με δεδομένο και τον καιρό, κύριε Στεριάδη. Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, είμαστε εδώ στο σημείο, στον Τρίλοφο, στο ξενοδοχείο Four Seasons, έχει 41 βαθμούς. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και για τους θελοντές και για τους πυροσβέστες και όσοι επιχειρούν. Και θα συνεχίσει έτσι δυστυχώς μέχρι και την Κυριακή. Και αναμένουμε και την άλλη εβδομάδα να δούμε την εξέλιξη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεριάδη. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Γεια σας. Γεια σας.
Έτσι λοιπόν ήρθαν τα πράγματα, τουλάχιστον να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και όχι άδικα, βοήθησε και ο καιρός, Χριστίνα Τσόρμπα. Ακριβώς έτσι, απλώς θέλω να μείνω στο γεγονός ότι μάλλον, όπως είπε ο κύριος Τεριάδης, δείχνει ότι έχει να κάνει με κάτι άλλο και όχι με εμπρισμό. Βεβαίως δεν είμαστε ακόμη σε θέση, όπως είπε ο κύριος Τεριάδης, να απαντήσουμε για τις αιτίες της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, γιατί πραγματικά αυτά τα πανωτά επεισόδια πυρκαγιών στην Θέρμη αρχίζουν και προβληματίζουν. Γι' αυτό και θα πρέπει, υπερθεματίζω πάνω σε αυτό, για να έχουν στο νου τους όποιος και να είναι υποψήφιος εμπριστής ή να έχει κάτι στο μυαλό του, λόγω του ότι η περιοχή πραγματικά έχει φιλέτα και ενδιαφέρεται πάρα πολλοί κόσμος για γη εκεί, να τα λέμε αυτά πολύ καθαρά, να του φεύγουν οι ιδέες, γιατί είμαστε όλοι πια πάρα πολύ υποψιασμένοι και πάρα πολύ έτοιμοι να μην αφήσουμε κανέναν να κάψει οποιαδήποτε περιοχή, δάσος, να δημιουργήσει αυτό που δημιουργεί στην ατμόσφαιρα, στο περιβάλλον μας και φυσικά και ανθρώπινες ζωές οι οποίες μπορεί να κινδυνέψουν και περιουσίες. Εδώ υπήρξαν ζημίες σε σπίτια. Δηλαδή, ελάτε τώρα στη θέση του κάθε ανθρώπου, οικογενειάρχη, που ξαφνικά έχει μείνει να τα βάζει με το γεγονός ότι έχει ζημίες στο σπίτι του στα καλά καθούμενα, έτσι στην κυριολεξία. Και υποθέτω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε σαφή στοιχεία όσον αφορά αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα Τσόρμπα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Κυρίες και κύριοι, εμείς παραμένουμε στο θέμα, καθώς την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε η ανακοίνωση που εξέδωσε προχτές ο Δήμος Θέρμης για ύποπτες συσκευασίες και υπολείμματα εμπριστικού μηχανισμού που βρέθηκαν σε σημεία στα οποία εκδηλώθηκαν φωτιές. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για ύποπτες συσκευασίες και υπολείμματα εμπριστικού μηχανισμού που εντοπίστηκαν σε περιοχές του Δήμου Θέρμης, όπου τα προηγούμενα 24 ώρα ξέσπασαν δασικές πυρκαγιές. Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Σμυρνή, προς τον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, Αναστάσιο Κεσίση, παραγγέλθηκε η διεξαγωγή ποινικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετείται η τέλεση μία σειράς αδικημάτων. Στο πλαίσιο της έρευνας, η πυροσβεστική υπηρεσία, που καλείται καταρχήν να τη φέρει εις πέρας, εντέλεται να λάβει καταθέσεις από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες, από υπαλλήλους του Δήμου που εντόπισαν τα εν λόγω αντικείμενα και υπαλλήλους της πυροσβεστικής. Εξάλλου, ζητείται να συνταχθεί έκθεση πραγματογνωμοσύνης με αναλυτική περιγραφή για το είδος αυτών των αντικειμένων. Την εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγες ημέρες ο Δήμος Θέρμης, μέσω της οποίας έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν από υπαλλήλους του Δήμου αφενός ύποπτες συσκευασίες, πρόσφορες για την πρόκληση πυρκαγιάς στην περιοχή της Καρδίας και αφετέρου υπολείμματα εμπριστικού μηχανισμού σε απόσταση 200 μέτρων από το λιβάδι όπου εκδηλώθηκαν φωτιές. Η ίδια ανακοίνωση κάνει λόγο μάλιστα για εμπριστές που έβαλαν στο στόχαστρό τους δασικές εκτάσεις στα ορεινά του Δήμου Θέρμης. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μήνυμα για την επανέναρξη των συζητήσεων για την επίλυση του Κυπριακού, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στην τέταρτη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται στην Οξφόρδη. Αναφορά στο Κυπριακό έκανε ο Πρωθυπουργός από την Οξφόρδη, όπου βρίσκεται για τις εργασίες της τέταρτης συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. July 20th will mark the 50th anniversary of the Turkish invasion of Cyprus, which has resulted in the occupation of a third of the island. It is the last divided European territory. And I would hope that this issue will be finally resolved and that the discussions between the two communities resume under the auspices of the United Nations, always in line with the Security Council resolutions that define the possible solution to this long-standing problem. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται άλλωστε το Σάββατο 20 Ιουλίου να επισκεφθεί την Κύπρο με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιβεβαιώνει τις σχετικές πληροφορίες. Στο μεταξύ, στις δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο μεταναστευτικό, σημειώνοντας πως το ζήτημα προστασίας εξωτερικών συνόρων είναι η ορθή προτεραιότητα για την Ευρώπη. We have legislated, as you know, the European Pact on Asylum and Migration, which is a significant progress in terms of addressing this problem at the European level. But of course, we also need to work with the countries of origin, with the countries of transit, in order to reduce illegal migration.
Όσον αφορά την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το τιμόνι της Κομισιόν, ο Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι σημαντικό σε δύσκολους καιρούς να υπάρχει σταθερότητα. Περνάμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Καθώς σε κάθειρξη 7 ετών ο καθένας καταδικάστηκαν δύο αδέλφια, τα οποία κρίθηκαν ένοχα για το θάνατο 52χρονου ιδιοκτήτη γραφείου τελετών, ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο πέρυσι το Μάιο στην περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη. Σε ποινή κάθειρξης 7 ετών καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Κατερίνης δύο αδέρφια αρμενικής καταγωγής για την υπόθεση θανάτου του 52χρονου ιδιοκτήτη γραφείου τελετών στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2023. Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά μετατροπή της κατηγορίας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο με την οποία παραπέμφθηκαν να δικαστούν. Μετά το θάνατο του 52χρονου είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ωστόσο η έφεση που άσκησαν έχει αναστέλουσα δύναμη και έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη του εφετίου υπό τους όρους της εμφάνισης αστυνομικό τμήμα της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας των οικείων του θύματος. Ο θάνατος του 52χρονου άνδρα είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία πέρσι το Μάιο σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς μετά από αντιπαράθεση με τους κατηγορούμενους, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να άσκησαν βία σε βάρος του, ο άνδρας κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο από ισχαιμία του μυοκαρδίου, όπως ήταν το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής. Τα δύο αδέρφια 41 και 43 ετών λογομάχησαν με το θύμα νωρίς το πρωί της 13ης Μαΐου του 2023 επειδή τάιζε αδέσποτες γάτες έξω από την επιχείρησή του. Ενώ σύμφωνα με μάρτυρες που κατέθεσαν στη δίκη είχαν προηγηθεί καυγάδες και στο παρελθόν καθώς οι κατηγορούμενοι αντιδρούσαν στη λειτουργία του γραφείου τελετών στην περιοχή. Απολογούμενοι στο δικαστήριο, τα δύο αδέρφια παραδέχθηκαν ότι έκαναν παρατήρηση στο 52χρονο για το φαγητό που άφηνε στον δρόμο για τις γάτες και τόνισαν ότι το θύμα τους έβρισε και οι ίδιοι απάντησαν με μερικά επιπόλαια χτυπήματα, ισχυριζόμενοι πως δεν ευθύνονται για το θάνατό του. Στο αστυνομικό δελτίο ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές δύο άνδρες, οι οποίοι τον Φεβρουάριο μπήκαν σε σπίτι ηλικιωμένης και τις έκλεψαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης εξιχνίασαν περίπτωση ληστείας που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2023 σε βάρος υπερήλικης, ταυτοποιώντας τα στοιχεία των δραστών και σχηματίζοντας σχετική δικογραφία. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για δύο Γεωργιανούς ηλικίας 33 και 35 ετών, οι οποίοι, όπως προέκυψε από την έρευνα, αφού μπήκαν παράνομα στα διαμέρισμα ιδιοκτησίας 94χρονης τότε γυναίκας, αφαίρεσαν μπαούλο που περιείχε κοσμήματα χρηματικής αξίας 100.000 ευρώ σύμφωνα με δήλωση της παθούσας και ένα κινητό τηλέφωνο. Κατά την αποχώρησή τους έγιναν αντιληπτοί από την ηλικιωμένη γυναίκα την οποία και απόθυσαν βία προκειμένου να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα κλοπημαία και να διαφύγουν. Σημειώνεται ότι οι δράστες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν σε αστυνομικές αρχές για παρόμοια αδικήματα. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς έπειτα από τη διάγνωσή του με κορονοϊό, ο Τζο Μπάιντεν απεικονίζεται σε βίντεο να κατεβαίνει με δυσκολία από αεροσκάφος την ώρα που οι δημοκρατικοί ανησυχούν ιδιαίτερα. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον πρόεδρο της Αμερικής Τζο Μπάιντεν, ώστε να αποσύρει την υποψηφιότητά του και να παραδώσει σε άλλον θέση του. Η πίεση μάλιστα αυξήθηκε τις τελευταίες ώρες καθώς ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με κορονοϊό και ακύρωσε μέρος από την προεκλογική του εκστρατεία και ήρθε σε δημοσιότητα βίντεο που το δείχνει να βγαίνει αργά από το προεδρικό αεροπλάνο. Πιο συγκεκριμένα, επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Ντέλαουερ ώστε να αναρρώσει, ο Αμερικανός πρόεδρος φαινόταν ταλαιπωρημένος και κατέβαινε τις σκάλες του αεροπλάνου κάνοντας πολλές παύσεις. Φαίνεται επίσης να αντιμετωπίζει δυσκολία ακόμα και να μπει στο αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζο Μπάιντεν είναι πλήρως εμβολιασμένος, έχει ρινόρια, βήχα, γενική αδιαθεσία και του δόθηκε η πρώτη δόση Παξλοβίτ και θα ασκήσει τα καθήκοντά του εξ αποστάσεως. Ο ίδιος νωρίτερα, μετά τη διάγνωση, είχε δηλώσει απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, καθώς επιβιβαζόταν στο προεδρικό αεροσκάφος, ότι αισθάνεται καλά. Τις τελευταίες 24 ώρες διέρευσαν ιδιωτικές συνομιλίες με τρεις κορυφαίους δημοκρατικούς του Κογκρέσου και όλοι φαίνεται να έδωσαν στον Μπάιντεν την ίδια συμβουλή, ότι δεν πρόκειται να κερδίσει εκλογές και πρέπει να αποσυρθεί. Εν τω μεταξύ, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των δημοκρατικών που ζητάνε από τον Μπάιντεν να αποσυρθεί έφτασαν τους 20 μετά και τη δήλωση του Άνταμ Σιφ. Ο ισχυρός βουλευτής από την Καλιφόρνια είναι ο 20ος κοινοβουλευτικός που ζητά από τον Μπάιντεν να αποσυρθεί και ο πρώτος που το έπραξε δημόσια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πολύ ψηλές είναι και σήμερα οι θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην κορύφωσή του βρίσκεται το κύμα καύσωνα που επελάβει στη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, με το θερμόμετρο να φτάνει σε πολλές περιοχές, ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου, και την υπομονή των πολιτών να δοκιμάζεται.
Η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη 17 Ιουλίου καταγράφηκε στην Ολένη Ηλίας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 42,2 βαθμούς. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 βαθμούς σε 232 από τους 510 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 35,7 βαθμούς Κελσίου, τιμή που είναι υψηλότερη μέσα στο δεκαήμερο. Σε ισχύ παραμένουν στο μεταξύ τα έκτακτα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Λόγω καύσωνα είναι υποχρεωτική η παύση εργασιών κατά τις ώρες που το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο για όσους εργάζονται σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή σε εργοτάξια, υπηρεσίες delivery και καθαριότητας. Όσον αφορά τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, δίδεται η δυνατότητα τηλεργασίας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους δημόσιους υπαλλήλους. Ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις και πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται αύριο στη χώρα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 30 έως 40 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις και πλούσια ρεπορτάζ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, virginanews.gr. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.